Μαζί μας, Αλέξη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Δεν θέλουμε φυσικά να πούμε, πώς το λένε, ποσά και τα λοιπά, και ούτε θεωρώ ότι μας πέφτει λόγος, αλλά έγινε πολλής λόγος μέσα στην εβδομάδα για το ποσό που παίρνει και ότι είναι πολύ ψηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες τουλάχιστον παρουσιάστριες του Α. Πάλι το τονίζεις αυτό. Ε? Πάλι το τονίζεις αυτό. Ποιο? Με τις άλλες παρουσιάστριες. Να μην το λέω αυτό, ε. Δεν το ξέρουν, από μένα θα το ακούσουν. Μπορεί να μην το ξέρουν. Να ανάψω φωτιές. αλλά εγώ, ας πούμε, έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθω για το περιεχόμενο της εκπομπής της. Αν ξέρουμε τελικά τι εκπομπή θα κάνει η Λιάννα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα για το Κασέ. Βέβαια. Λοιπόν, ο Α έχει αναπροσαρμόσει την πολιτική του, την οικονομική του πολιτική, από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή ιδιοκτησίας του σταθμού. Ωραία. Δεν θέλει μεγάλα συμβόλαια και δεν θέλει πολύ μεγάλες αμοιβές στους παρουσιαστές. Η Λιάννα Παπαγεωργίου πάντως, όντως, έκλεισε ένα πολύ καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Δεν έκλεισε το συμβόλαιο που θα έκλεινε η χύψη νεόκοπη παρουσιάστρια, αλλά δεν έκλεισε και κανένα δυστεόρατο συμβόλαιο. Είπε κάτι ο Παύλος νωρίτερα και είναι πάρα πολύ σωστό. Τα κανάλια επενδύουν και εμπορικά σε πρόσωπα. Αυτό κάνει ο Α στην Λιάννα Παπαγεωργίου. Και τώρα έρχομαι στο θέμα του περιεχομένου. Αλλά πριν έρθουμε στο θέμα του περιεχομένου, θα ήθελα, αν θέλετε, η Έλενα Χριστοπούλου μιλάει αύριο στο TV Έθνος για τις οικονομικές απολαβές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Αν έχετε το απόσπασμα να το δούμε. Ναι, για πάμε να δούμε την κάρτα. Το οικονομικό έπαιξε ρόλο στη μεταγραφή της Ηλιάνας στον Α. Υπήρξαν πολύ καλές προτάσεις από παντού. Όμως αυτό που έπαιξε ρόλο είναι πως η Ηλιάνα στον Α ένιωσε καλά και ασφαλής με την πρόταση. Το ένστικτό μου ακολουθεί αυτό της Ηλιάνας. Ήταν όλα άκρως επαγγελματικά στην πρόταση του Α. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν το οικονομικό το βασικό κίνητρο, από ό,τι λέει η Έλενα Χριστοπούλου. Από όλα τα κανάλια έχει πολύ καλές προτάσεις οικονομικά. Απλά στον Α ένιωσε πιο ασφαλής με τα δεδομένα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Ήταν και το οικονομικό, αλλά όπως είπαμε, δεν πήρε ποσό στα πλαίσια της εποχής. Σίγουρα όχι το ποσό μιας νεόκοπης παρουσιάστρας, αλλά για τα πλαίσια, τα οικονομικά, τα δεδομένα που επικρατούν αυτή την περίοδο στην ελληνική τηλεόραση, πήρε ένα πάρα πολύ καλό και ποσό. Και αυτό που λέει ο Παύλος, ρε παιδιά, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ότι όλο αυτό θα έρθει πίσω. Δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις θέσεις και αποφασίζουν ποιοι θα κάνουν εκπομπές, πώς θα τις κάνουν. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια μελέτη και, εν πάση περιπτώσει, ας τη δούμε πρώτα πριν πέσουμε να τη φάμε. Αυτό. Έτσι. Η Λιάννα Παπαγεωργίου έχει ήδη δυνατές εμπορικές συμφωνίες με γυναικεία προϊόντα, έτσι. Τα έχει ήδη στη φαρέτρα της, εντός εισαγωγικών, αυτά. Αυτά έρχονται μαζί της και στον Α. Και εφόσον έχουμε την αποχώρηση Ελένης Μενεγάκη, που παρουσίαζε ένα αμυγός γυναικείο μαγκαζίνο με τοποθετήσεις προϊόντων, κάτι αντίστοιχο θα διαφοροποιηθεί βέβαια, θα έχουμε και τη νέα σεζόν από την Λιάννα Παπαγεωργίου. Άρα ισχύει εν μέρει αυτό που λέει ο Παύλος, ότι θα είναι δυνατό το εμπορικό περιεχόμενο της εκπομπής, γι' αυτό και επενδύουν περισσότερο πάνω της. Και προηγήθηκε και έρευνα πάνω σε αυτό πριν κλείσει η μεταγραφή, έχω να σας πω. Μάλιστα. Μπροστά ήμουν, τέλος πάντων. Μα τέλος πάντων, πραγματικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι και η αίσθηση που έχω, χωρίς να έχω κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά αυτό που βλέπω σαν εικόνα και σαν προώθηση του ονόματος Ηλιάννα Παπαγεωργίου μηντιακά, είναι ότι με κάποιο τρόπο προσπαθούν ή υπεύθυνοι του Α, με κάποιο έμεσο και άμεσο τρόπο, να την έχουν ως η αντικαταστάτρια της Ελένης. Όχι με την έννοια ότι έρχεται να πάρει τη ζώνη της, ότι και σαν ενέργεια για μας αυτό το πρόσωπο πάει να τοποθετηθεί και ψηλά σε σχέση με την Ελένη. Τι εννοώ? Το κοκτέιλ πάρτι, αυτά τα ποσά που ακούγονται, δηλαδή είναι στοιχεία που ακουγόντουσαν και για την Ελένη παλιότερα. Δηλαδή τα ποσά αυτό της... το κάνουν όμως τα κανάλια και με τη μελέτη πάρτι. Δεν το είχαν κάνει την Ελεονόρα στον Αντένα, όχι στον Α, στον Αντένα, όταν πήγε να πάρει τη θέση της Ελένης. Πάλι δεν υπήρχε ένα μηντιακά, ένα τεράστιο boost με πάρτι, με την Ελεονόρα να πηγαίνει από συναυλία σε συναυλία, να δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, να κάνει εξώφυλλα, γιατί ήταν και άλλη εποχή, έτσι. Και ζήσαμε και την αμήχανη στιγμή να βρεθούμε όλοι μαζί στην ίδια συναυλία και η Ελένη Μενεγάκη και η Ελεονόρα Μελέτη. Όντως. Ναι, γιατί θυμάμαι τότε είχαμε φύγει από τον πρωινό καφέ και, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η συναυλία της Δέσποινας Βανδύ που θα έφυγε να πάει στην Ισπανία με τον Ντέμι. Στο Λυκαβητό. Ναι, στο Λυκαβητό.
και μπαίνουμε μέσα και για δευτερόλεπτα δεν βρέθηκαν στην είσοδο η Ελένη με την Ελεονόρα. Όλο αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα marketing. Δηλαδή, από τη θέση της Ελένης σίγουρα δεν ήταν, γιατί είμαι σε θέση να ξέρω ότι πήγαινε εκείνη τη στιγμή στην φίλη της που ήταν η Δέσποινα Βανδύ, που θα έφευγε για την Ισπανία και ήθελε να στηρίξει τη φίλη της. Αλλά από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω ένα κανάλι που θέλει να στηρίξει ένα νέο πρόσωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είναι τόσο γνωστό και γι' αυτό ο Αντένα το έχει αυτό. Με το που παίρνει ένα νέο πρόσωπο, γενικότερα το μπουστάρει μέσα από πολλές συνεντεύξεις, πολλά εξώφυλλα, πολλές εμφανίσεις. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά ενός καναλιού. Ναι, και είναι και λογικό γιατί άμα θέλουν να του αποφέρει η Λιάνα σαν πρόσωπο κέρδη πίσω, πρέπει να την γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, να νιώσει οικειότητα για να την εμπιστευτεί. Για την εκπομπή ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μόλις μου ήρθε τώρα, εσύ κοίταζε το κινητό μου, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω, Σκαλέτα. Όχι, Σκαλέτα δεν μου ήρθε. Να σας πω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για τα ονόματα που θα την πλαισιώνουν για το πάνελ. Δεν μπορούμε να πούμε. Άρα θα είναι κλασικό πρωινό μεσημεριανό, εννοώ σαν τη δική μας εκπομπή. Δηλαδή νομίζω η βασική δομή του entertainment είναι αυτή. Νομίζω ότι η βασική δομή θα ακολουθηθεί. Πάντως θεωρώ. Ότι αν με ακούει ο Αλφα δηλαδή και θέλει μια... Από ό,τι φαίνεται σε ακούει, δεν είναι μια ναι. μούλα. Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος που θα στηρίξει αυτό το πράγμα πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, ο αρχισυντάκτης είναι βασικό. Η ομάδα της Ελένης θα παραμείνει στο κανάλι και στη ζώνη. Ξέρω ότι κάνουν συζητήσεις γενικότερα. Κάποιοι έχουν συζητήσει, κάποιοι αποχωρούν. Η εκπομπή πάντως θα έχει διακριτές ενότητες, έτσι θα χωρίζεται σε μέρη. Να το πούμε και αυτό. Α, σε μέρη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μικρή παγίδα σε όλο αυτό που συζητάμε για ένα νέο πρόσωπο. Όταν δημιουργείς τέτοιου είδους προσδοκίες στο κοινό και όταν αυτές οι προσδοκίες δεν έρχονται, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην φταίει και το πρόσωπο, μπορεί να φταίει η ώρα ή η κακιά στιγμή, ο ανταγωνισμός, δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ισορροπείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι